Τσάντσος Αλέξανδρος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαϊσαία. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του 4ου Φεστιβάλ Νεολαίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα επίκεντρο δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη των νέων και τη συμμετοχή τους. Και ταυτόχρονα έχουμε συντάξει ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο επιχειρεί να εντάξει εντός 3 ημερών όλες τις σημαντικές που αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες της συνολέας. Οι δράσεις αυτές θα ξεκινούν από τις 5 ώρα το απόγευμα και θα ολοκληρώνονται στις 9, όπου στη συνέχεια θα υπάρχει συναυλιακό περιεχόμενο. Η πρώτη μέρα ξεκινάει με θεματική την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας. Και το βράδυ θα ολοκληρώνονται με συναυλία DJ νέων της πόλης. Το Σάββατο η θεματολογία του φεστιβάλ επικεντρώνεται στο ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων, καθώς θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση που θα απαρτίζεται από έκτους ψυχολόγους της πόλης μας, με τους οποίους θα αναλυθεί η σημασία της ψυχικής υγείας και τις προκλήσεις που έχουν οι νέοι. Η δεύτερη μέρα ολοκληρώνεται με μια μεγάλη συναυλία της Μασό και του Σικάριο στην κεντρική πλατεία στις 9 η ώρα. Η τρίτη μέρα αποτελεί θεματολογία της τρίτης μέρας είναι η συμμετοχή των νέων στα κοινά, όπου εκεί ολοκληρώνεται και η διαβούλευση για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, την υποψηφιότητα την οποία συντάσσουμε. Εκεί θα υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με τον Δήμαρχο Λαρισαίων και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Ζαχαράκη. Και ολοκληρώνονται οι δράσεις μας με ένα παραδοσιακό γλέντι με τους Βλάμιδες με την υποστήριξη του Κέλλου. Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το φετινό μας φεστιβάλ αποτελεί ένα φεστιβάλ το οποίο έχει στόχευση την περιβαλλοντική επαγρύπνηση. Γι' αυτό το λόγο αποτελεί το πρώτο φεστιβάλ νεολαίας, το οποίο είναι zero waste, στο οποίο δεν θα τυπωθούν αφίσες και στόχος μας είναι και τα μελλοντικά φεστιβάλ να φτάσουμε ιδανικά και με το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε μαζί ένα τριήμερο δράσεων και διασκέδασης. Ευχαριστώ.